Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ψηφίζεται σήμερα το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης στη Βουλή εν μέσω έντονων κοινωνικών αντιδράσεων. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, εδώ πραγματικά. Από τη μία έχουμε στη Βουλή την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και από την άλλη έχουμε μια μπαράζ απεργιακών κινητοποιήσεων, κυρίως για το θέμα της απεργίας, το οποίο και ρυθμίζει το πολυνομοσχέδιο, τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η απεργία. Ήταν ένα από τα πολλά προαπαιτούμενα τα οποία και ρυθμίζει και αυτό έχει προκαλέσει ντόμινο αντιδράσεων και σε πολιτικό επίπεδο. Το είδαμε και στις προηγούμενες ημέρες, αλλά και τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Το είδαμε και σε κοινωνικό επίπεδο. Καθώς το θέμα της απεργίας φαίνεται ότι είναι και το πιο φλέγον από όλα αυτά που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Από την άλλη, όμως, είναι η τελευταία πράξη του δράματος, αν θέλει, στο κομμάτι της τρίτης αξιολόγησης, όσον αφορά τουλάχιστον την ελληνική πλευρά. Είναι τα τελευταία απαιτούμενα. Πρέπει να ψηφιστούν εν ώψη και του κρίσιμου Eurogroup της 22ης Ιανουαρίου, το οποίο αναμένουμε και τυπικά να ολοκληρώσει, να επικυρώσει την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Και να εγκρίνει την εκταμείωση της. Ακριβώς. Δεν αποκλείεται βέβαια να έχουμε και ένα ενδιάμεσο Euro Working Group, έστω και σε τηλεδιάσκεψη, το οποίο θα επικυρώσει την πρόοδο δεδομένης και της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου. Αν περιμένουμε κάποια έκπληξη, μάλλον όχι. Τουλάχιστον αν θεωρούμε την έκπληξη, το να μην υπάρξει κάποιο βουλευτή τη κυβερνητική πλειοψηφία, ο οποίο να καταψηφίσει τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου. Από την άλλη, όμως, περιμένουμε έντονη αντιπαράθεση. Περιμένουμε να δούμε τον Πρωθυπουργό κάποια στιγμή αργότερα το μεσημέρι σήμερα να πάρει το λόγο στη Βουλή και προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι θα πάρει το λόγο, αναμένεται να πάρει το λόγο κατά το μεσημέρι. Θεωρητικά στις 2.30 το μεσημέρι ίσως πάει και λίγο αργότερα, αλλά το ότι το κάνει τόσο νωρίς ενώ θα μπορούσε να το κάνει και πολύ αργότερα προκαλεί εντύπωση. Περιμένουμε να δούμε τι έχει να μας πει και ο Πρωθυπουργός, καθώς υπάρχουν και μια σειρά και από άλλα φλέγοντα θέματα. Μέχρι στιγμής η αντιπαράθεση στη Βουλή έχει παραμείνει σε οικονομικά ζητήματα. Δεν αποκλείεται όμως να πάμε και στο Σκοπιανό ή και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Αυτό που είναι σίγουρο πάντως είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να τελειώσει με αυτή τη διαδικασία, να ολοκληρώσει, να κλείσει το οικονομικό κεφάλαιο της τρίτης αξιολόγησης. Υπάρχουν άλλα ανοιχτά μέτωπα. Αναφέραμε πριν από λίγο το Σκοπιανό. Υπάρχουν και άλλα θέματα που έχει μπροστά της η κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα θέλει ανέμακτα και από ό,τι φαίνεται θα το καταφέρει να περάσει αυτό το νομοσχέδιο ανέμακτα όσον αφορά τους βουλευτές, γιατί κοινωνικές αντιδράσεις υπάρχουν και να δούμε πώς θα μπορέσει να μαζέψει το χτύπημα που δέχτηκε. Γιατί κακά τα ψέματα, η διάταξη για τις απεργίες είναι μια διάταξη που έρχεται και σε αντίθεση με το αριστερό της πρόσημο. Είναι κάτι που το έχει κάνει σημαία το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το ΚΚΕ έχει σταθεί έντονα και πολύ λογικό είναι στο θέμα των απεργιών. Είδαμε και την κόντρα Χρυσιόγλου με το ΠΑΜΕ και μένει να δούμε αυτό τι αντίκτυπο θα έχει και στο προφίλ της κυβέρνησης, καθώς αυτή η διάταξη, όπως έχει υποθεί και πολλές φορές και στην Βουλή, μόνο αριστερή δεν είναι.